Είμαστε εδώ με τον ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών και ιατρικό συγγραφέα τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο για να μας απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα του τι νερό πίνουμε. Γεια σας κύριε Τέμπο. Μα κάνει να ξέρω και εγώ τι νερό πίνουμε. Έχετε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό το κομμάτι, σε πολλές συνεντεύξεις σας, έτσι, και μας έχετε προβληματίσει. Κοίταξε, μελετώντας τον άνθρωπο, σε βάθος όσο γίνεται, άρχισα να ρωτιέμαι τι νερό πίνουμε. Διαβάζω λοιπόν, κατάπληκτος, ότι διαβάζεται περισσότερο για το μικροβίωμα. Το μικροβίωμα επηρεάζεται από το νερό που πίνουμε. Ναι. Από το χλώριο που περιέχεται. Και διαπιστώνω μέσα, διαβάζοντας βέβαια, ότι το νερό της ύδρευσης έχει μια ποσότητα χλωρίου για λόγους αποστήρωσης, να μην παθαίνουμε λοιμώξεις, μην παθαίνουμε κολοβακτηρίδια. Πολλές θα πεθάναμε όλοι με αυτό το νερό της βρύσης. Ναι. Απ' την άλλη μεριά, το νερό όμως λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας σε χλώριο, αφενός μεν χαλάει το μικροβίωμα του εντέρου, αφετέρου μπορεί να προκαλέσει καρκίνο μέσα του μαστού στις γυναίκες. Έχει βρεθεί βιοψιακά σε καρκινικά κύτταρα του μαστού των γυναικών χλώριο. Τι δουλειά έχει το χλώριο μέσα στα καρκινικά κύτταρα. Πιθανότατα λοιπόν, λέω πιθανώς δεν έχει αποδειχθεί, το χλώριο της ύδρευσης ευθύνεται για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Γι' αυτό το λόγο που λες υπάρχουν φίλτρα. Εδώ και πολλά χρόνια και δεν είχα πάρει είδηση. Και τα βλέπα και στην τηλεόραση και κάποια φίλτρα που διαφημίζει και έλεγα αυτός τα κάνει για να τα οικονομήσει, έτσι έλεγα. Αυτός όμως είχε συγκεκριμένο λόγο. Εκτός από το χλώριο, το νερό της ύδρευσης έχει και άλλα βαριά μέταλλα, τα οποία μας δηλητηριάζουν μέρα με τη μέρα. Μετά ανακάλυψα ότι υπάρχουν φίλτρα στο μπάνιο για να κρατούν τα βαριά μέταλλα. Για ποιο λόγο? Διότι όταν κάνουμε μπάνιο, όπως κυρίως κάνουν οι κοπελίτσες. Τι κοπελές, περνάει από το δέρμα μας? Περνάει από το δέρμα. Τι λέτε τώρα? Το δέρμα είναι όργανο. Όργανο που επικοινωνεί με το έντερο. Δεν είναι όργανο για στην γυναίκα να το χαϊδεύουμε το χέρι και να ευχαριστιόμαστε. Ναι. Ή το πόδι. Ναι. Είναι όργανο που έχει τρύπες. Κενά. Και το χλώριο που περνάει από το δέρμα μας πάει στο μικροβίωμα. Άρα, γι' αυτό υπάρχουν και φίλτρα. Στο ίντερνετ μέσα να μπεις. Στο Σκρούτζ, ας το πούμε εκεί, ναι, την ναι, αναζήτηση. Ωραία, ναι, ναι. Δεν είχα ιδέα ότι. Και μάλιστα από δεκαετίες είναι γνωστό. Μόνο εγώ δεν το ήξερα. Ναι. Παρόλο που είμαι, ας πούμε, γιατρός. Γιατί δεν είχα καμία ενημέρωση. Μάλιστα. Δεν βγήκε κανείς να μου το πει. Λοιπόν, το νερό. Πιο κακό έχει το νερό του φίλτρου. Για προσωπική μου γνώμη. Είναι άγευστο, σαν πεθαμένο. Σαν να το έχει αφαιρέσει μέσα το sparkling. Αυτό το αναψυκτικό αίσθημα, ναι, όταν πίνεις το νερό της βρύσης, ναι, του χωριού, ας πούμε, ναι, της πηγής. Το πίνεις και αχ, και ευχαριστιέσαι. Άμα πας εδώ στην Πεντέλη, πιο πάνω, έχει μια πηγή γνωστή από πολλά χρόνια, που το πίνεις και χαίρεται την ψυχή σου. Το νερό του φίλτρου είναι πεθαμένο. Αλλά όμως είναι κατάλληλο για να πλένεις τα λαχανικά σου. Το εμφιαλωμένο νερό. Το εμφιαλωμένο. Α, μπράβο, λοιπόν. Μετά ανακαλύπτω ότι υπάρχει εμφιαλωμένο νερό σε γυαλί και σε πλαστικό. Το μάλιστα. Πλαστικό το ξέρουμε όλοι. Ναι. Ήξερες ότι υπάρχει εμφιαλωμένο νερό σε γυαλί? Το ξέρες. Ναι, σαφώς. Εντάξει. Γιατί όμως προτιμάς το πλαστικό? Γιατί είναι εύκολο στο χέρι, το βάζεις στην τσέπη σου, στην τσάντα σου. Το πετάς κιόλας μετά. Το πετάς κιόλας. Δεν μπορεί να κουβαλάς ένα μπουκάλι γυάλινο. Όχι, ναι. Αν και έχουν βγάλει γυάλινη συσκευασία 330 ml. Για πείτε μας. Λοιπόν. Το πλαστικό μέσα, είπαμε ότι είναι φτιαγμένο το τείχωμα, το μπουκαλάκι το πλαστικό, για να γίνει εύκαμπτο και να το πιάσει και να το ζουλήσει και ναι, να μην σπάσει, φτιάχνεται από ένα είδος πλαστικού που λέγονται φθαλικοί εστέρες. Οι φθαλικοί εστέρες δημιουργούνται μετά από επεξεργασία εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου, ναι, το οποίο πετρέλαιο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την ενέργεια. Και αντί να το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για την ενέργειά του, για το σπίτι του, για να ζεσταθεί, για τα αυτοκίνητα, το χρησιμοποιεί για να φτιάξει πλαστικό μπουκάλι, το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να ανακυκλωθεί. Ευχαριστώ. Έχει όμως διαπιστωθεί ότι μόνο το 6%
των πλαστικών μπουκαλιών ανακυκλώνονται. Τα υπόλοιπα καταλήγουν στη χωματερή ή στους ωκεανούς, όπου, Μιχάλη, ανατριχιάζω και ντρέπομαι γι' αυτό να σκοτώνουμε 100.000 χελώνες το χρόνο από το πλαστικό μπουκάλι, διότι η χελώνα δεν είναι να την χαϊδεύεις, είναι μέρος του οικοσυστήματος. Σωστά. Ο Θεός έχει, ό,τι έχει φτιάξει είναι με σοφία. Τρώει λοιπόν η χελώνα το πλαστικό, νομίζετε ότι είναι τροφή και πεθαίνει. 100.000 χελώνες, άσε πόσα άλλα πλάσματα και πόσα πουλιά, υδρόβια στους υδροβιότοπους, τρώνε τα πλαστικά και πεθαίνουν. Άρα, η μία λύση είναι το γέλινο μπουκάλι. Ναι. Εγώ μπήκα, βρήκα, τα βρήκα, είναι λίγο δύσκολο να τα βρεις, έχουν ένα μειονέκτημα ότι είναι ακριβότερα. Και μετά πρέπει το μπουκάλι, το γυάλινο, να το ανακυκλώσεις. Αλλιώς, το πετάς. Εντάξει, άμα κινδυνεύει η ζωή μας εδώ πέρα, όπως λέτε τώρα, κύριε Τέμπο, όμως. Ένα άλλο ερώτημα που το ξέρω από χρόνια. Γιατί στο σούπερ μάρκετ έχει 10-12 λεπτά και στα περίπτερα που λέτε 50 λεπτά. Εγώ σκέφτομαι να ανοίξω ένα περίπτερο και να πουλάω μόνο νερό. Μα να έχει 400% κέρδος. Ποιο υπάρχει... σας έχω πει το άλλο, που είχε γίνει σε ένα νησί. Πάει, λέει ένας, του λέει ένα νερό, του δείχνει με το δάχτυλο. Και του λέει το μπουκαλάκι, το μικρό. 3 ευρώ. Ναι. Τι 3 ευρώ, ρε, του λέει. Να μην πω το κοσμητικό επίθετο που χρησιμοποιήσε τώρα, τα γαλλικά. Τι. Και του λέει, το απαντάει ο μαγαζάτορας, λέει. Α, Έλληνας είσαι. 50 λεπτά. Ναι, πώς εξηγείται αυτή η τεράστια διαφορά. Εντάξει. Αγοράς με πώληση, με λιανική τιμή. Δηλαδή τι γίνεται, χροκέρδια είναι ή δεν είναι. Τι είναι, εσύ πώς το βλέπεις. Σαφώς και είναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Έχουν βάλει ένα πλαφόν ότι θα πουλείτε εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι αυτό που λέτε. Αν πραγματικά εδώ κινδυνεύουμε από αυτό, και από αυτό το νερό που πίνουμε. Έτσι. Τι είναι αυτό. Ένα πλαστικό ποτήρι, ναι. Με πλαστικό κάλυμα, ναι. Και έχει ένα αναδευτήρι μέσα πλαστικό. Ναι. Όλο αυτό ένας δυναμίτης φθαλικών εστέρων. Πάλι ο Οργανισμός Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία κατά του πλαστικού ποτηριού με το αναδευτήρι, ναι. Το οποίο είναι πλαστικό, και το πλαστικό καλαμάκι. Μάλιστα. Και πολύ, γιατί μέσα στο νερό, ή στο ρόφημα, ή στο τσάι, ή στο καφέ, εάν το πιω τώρα εγώ μέσα, θα πιω και 5 δισεκατομμύρια πλαστικά σωματίδια. Μαζί με το ρόφημα αυτό που έχει μέσα, πίνω και πλαστικό. Και τι κάνει το πλαστικό μέσα μου. Με πεθαίνει απλώς, απλό είναι. Γι' αυτό ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ξεκινήσει μια παγκόσμια εκστρατεία κατάργησης του αναδευτηριού, του πλαστικού ποτηριού και του πλαστικού καλαμακιού. Αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι, τα πλαστικά καλαμάκια που καταργήθηκαν, γι' αυτό το λόγο δεν τα έχουν καταργήσει όλοι. Ναι, γι' αυτό. Γι' αυτό το λόγο καταργήθηκαν. Όχι, δεν τα έχουν καταργήσει όλοι. Καλά, αφήστε να τα έχουν καταργήσει όλοι. Γι' αυτό το λόγο καταργήθηκαν. Ναι, γι' αυτό, βέβαια, αυτό πάτε λόγο. Με χρονοκαθυστέρηση, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, με χρονοκαθυστέρηση πάτε. Το πλαστικό μπουκάλι. Ναι. Πού πίνουμε το νερό μας. Ναι, ναι, ναι. Έχει καταργηθεί στο Σαν Φραντζίσκο στην Αμερική, ναι. Σε μια πόλη 900.000 κατοίκων. Ναι. Έχει καταργηθεί, έχει απαγορευτεί. Το ίδιο έχει απαγορευτεί σε πολλές χώρες, σε πολλές πόλεις της Ινδίας. Επίσης έχει απαγορευτεί και έχει καταργηθεί από τα κηλικεία των πανεπιστημίων στην Αγγλία. Τα διαβάζω όλα αυτά, δεν είναι. Συγγνώμη, γενικότερα τότε στην Ευρώπη τι συμβαίνει, είναι μεγάλες οικονόμες. Τι άλλο. Είναι... Εγώ κοίταξε, εγώ σκέφτομαι το πετρέλαιο που καίμε για να κάνουμε πλαστικά. Γιατί να μην τα κάνουμε χάρτινα, να πάρω διάλογο όλα τα μπουκάλια. Χάρτινα. Γιατί να μην το. Εξήγησέ μου, γιατί να μην το κάνεις χάρτινο. Που είναι και ανακυκλώσιμο το χάρτινο. Και το πλαστικό πετιέται κιόλας. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Κωνσταντίνος Τέμπος, ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας. Μας ενημέρωσε εδώ για το τι νερό πίνουμε. Έτσι και όχι μόνο. Λοιπόν, μπορείτε να πατήσετε στην εγγραφή που βλέπετε δίπλα σας και στο κουδουνάκι και να δείτε και πολύ περισσότερες εκπομπές και συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει στις ιατρικές συναντήσεις ο Κωνσταντίνος ο Τέμπος.